Λοιπόν, θα πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί είχαμε ευχάριστα νέα. Έχει ξεκινήσει η περίοδος οτοκίας των χελώνων και είχαμε γεννητούρια και στο Ρέθυμνο, ναι, αλλά και στη Μεσαρά. Και το όμορφο της υπόθεσης είναι ότι είχαμε δύο παράλληλες φωλιές. Θα συναντήσουμε τη Λιδία Κουτρουδίτσου, είναι υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων, από μια παραλία την οποία έτσι επισκέπτεται πολύ συχνά. Ακριβώς. Ο Αρχέλων, καθώς υπάρχουν φωλιές από χελωνάκια. Ξεκινήσαμε και με ένα τραγούδι, βέβαια, έτσι παραδοσιακό, και θαυμάσαμε παρασκηνιακά τη Λιδία για τις χορευτικές της ικανότητες εδώ στο στούντιο, βέβαια. Την καλησπέρα μας, Λιδία. Καλησπέρα. Μπήκε στο κλίμα της Κρήτης σήμερα, κάπως νωρίς και κάπως πρώιμα, αλήθεια είναι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά. Εδώ είμαστε στο Ρέθυμνο, γιορτάζουμε τις πρώτες μας φωλιές. Εδώ να πούμε ότι η πρώτη φωλιά στην Κρήτη καταγράφηκε φέτος στα Χανιά, στην περιοχή του Γερανίου του Δήμου Πλατανιά. Ναι. Και πριν από μερικές μέρες είχαμε την πρώτη φωλιά στο Ρέθυμνο και την ίδια μέρα είχαμε τις πρώτες δύο φωλιές στον κόλπο της Μεσαράς, στην παραλία του Κομού. Από τότε στο Ρέθυμνο έχουν γίνει άλλες τρεις φωλιές. Επομένως βλέπουμε ότι οι χελώνες έρχονται όλο και πιο γρήγορα για να εναποθέσουν τα αυγά τους. Ενθαρρυντικά λοιπόν τα πρώτα μηνύματα, και αν ανατρέξουμε στην περισσινή σεζόν, τι μήνυμα προκύπτει? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι φέτος οι χελώνες κάπως αργήσανε σε σχέση με πέρυσι. Ίσως είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο χειμώνας ήταν κάπως πιο ψυχρός. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι όλες έτοιμες και βγαίνουν όλο και πιο συχνά, όλο και πιο μαζικά για να γεννήσουν τις φωλιές τους. Τα πρώτα νούμερα φαίνονται καλά. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε βέβαια για το πώς θα πάει η σεζόν οτοκίας φέτος. Συγκριτικά, τα πράγματα φαίνονται αρκετά καλά. Στις παραλίες της Κρήτης έχουμε, όπως ανέφερες, Λιδία, στα Χανιά, έχουμε στη Μεσαρά, στο Ρέθυμνο. Πού συναντιόνται οι περισσότερες φωλιές? Οι περισσότερες φωλιές παραδοσιακά τις συναντούσαμε στο Ρέθυμνο. Ωστόσο, δυστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια τα οποία παρακολουθούμε εμείς στην παραλία οτοκίας, έχει σημειωθεί μια πτώση πάρα πολύ μεγάλη, ίσως μεγαλύτερη και από το 50%, η οποία φαίνεται να έχει αρχίσει να σταθεροποιείται. Ταυτόχρονα βλέπουμε κάποια ενθαρρυντικά σημάδια από τον κόλπο της Μεσαράς, όπου οι φωλιές τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αρχίσει και αυξάνονται. Βέβαια, για να δούμε αν αυτή η αύξηση είναι κάτι σταθερό και δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει απλά για 2-3 χρόνια και μετά σταματάει, πρέπει να περιμένουμε να περάσουν μερικά χρόνια και να συνεχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα και να προστατεύουμε τις φωλιές. Επομένως, τώρα, πέρυσι και πρόπερσι, θα πω, φαινόταν ότι οι φωλιές της παραλίας οτοκίας της Κρήτης ήταν πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στον κόλπο της Μεσαράς. Με κάποιες μειώσεις και κάποιες αυξήσεις αντίστοιχα. Πολίτες πώς μπορούν να προστατεύσουν, λουόμενοι που βρίσκονται στις παραλίες, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτές τις φωλιές? Τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς έχουμε μπει για τα καλά στην περίοδο οτοκίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες στις επιχειρήσεις να υπενθυμίζουν ένας τον άλλον ότι οι ξαπλώστερες και τα έπιπλα θαλάσσης πρέπει να απομακρύνονται από την παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας για να υπάρχει κάποιος χώρος ώστε να γεννήσουν οι χελώνες. Μπορούν οι ξαπλώστερες είτε να τις κρεμάνε από τις ομπρέλες, είτε να τις βάζουν τη μία πάνω στην άλλη σε ένα σημείο της παραλίας, είτε να τις διπλώνουν πάνω στην ομπρέλα. Επίσης, πρέπει να έχουν το νου τους σε περίπτωση που δουν ίχνη θαλάσσιας χελώνας οπουδήποτε στην Κρήτη, πέρα από τις παραλίες οτοκές που έχουμε ήδη αναφέρει. Οφείλουν να ενημερώσουν το λιμενικό έτσι ώστε να έρθει να τις προστατεύσει, γιατί έχουμε ήδη ακούσει για φωλιές οι οποίες έχουν σημειωθεί και στη Χερσόνησο και στον Πάνορμο εδώ στο Ρέθυμνο. Επομένως, βλέπουμε ότι οι χελώνες δεν προτιμούν μονάχα τις παραλίες οτοκίας φέτος. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι απαγορεύονται μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις στις παραλίες οτοκίας για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και θα πρέπει να μειωθεί η φωτορύπανση προς την πλευρά της παραλίας, ειδικά γύρω στα μέσα Ιουλίου, που θα περιμένουμε και τους πρώτους νεοσούς, μέσα με τέλη Ιουλίου. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, Εύη. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, να αναφέρουμε ότι οι εθελοντές στο Ρέθυμνο, πέρα από το γεγονός ότι σε κάθε μας έτσι κάλεσμα είναι εκεί και πρόθυμοι να μας βοηθήσουν και να απαντήσουν στα ερωτήματά μας, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να σας βοηθήσει λίγο περισσότερο, έστω και τώρα το καλοκαίρι που έχουμε και λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί σας σε κάποιο τηλέφωνο? Βέβαια, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο κομμάτι που λέει «Γίνε εθελοντής». Έχουμε κάποιες περιοχές στις οποίες δεχόμαστε εθελοντές περιορισμένου χρόνου, ανάλογα με το δικό τους το πρόγραμμα και ανάλογα με τις ανάγκες των δικών μας προγραμμάτων. Ωστόσο, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει κανείς είναι να ενημερώσει τους γύρω του, τους φίλους του, τους γνωστούς του, τις επιχειρήσεις τις οποίες επισκέπτεται, ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι ένα προστατευόμενο είδος, τόσο και οι φωλιές τους, όσο και η νέωση,
και τα απλά καθημερινά μέτρα που μπορεί να τηρήσει κανένας για την προστασία. Λίδια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σεζόν να έχετε. Με το καλό να τα ξαναπούμε και μέσα στον Ιούλιο που θα έχουμε έτσι και την, και την όμορφη εξέλιξη με τα χελωνάκια. Να είστε καλά και να παραμείνετε δυνατοί. Να είστε καλά. Καλή σεζόν και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,